Καλό μεσημέρι σε όλους. Ξεκινάμε ΠΑΟΚ 4 μαζί με Άκη Αξιλόγλου. Εδώ είναι και ο συνάδελφος Σταύρος Κόλκας, ο οποίος έχει υποχρεώσεις και τον έχουν περικυκλώσει οι μαθητές του σχολείου που μας επισκέπτεται, της Χαλκιδόνας. Αν μπορεί θα μας τιμήσει ο Σταύρος Κόλκας με την παρουσία του για να γίνει η εκπομπή. Αλλιώς θα είναι εκεί με τους μαθητές, με τις μαθήτριες, με τους καθηγητές, καθηγήτριες και θα αναλύει τα περί δημοσιογραφίας με το δικό του μάτι. Είπα να μην γίνει κανείς δημοσιογράφος, δε φίλε, τι έχουν να κάνουν. Δηλαδή. Μπράβο. Έχεις να προτείνεις κάτι, τι να γίνει. Η οικοδομή είναι πολύ καλή. Σε άλλη χώρα. Σε ανάπτυξη. Γενικά. Για και έρχεται η ανάπτυξη που λέει και ο Αλέξης. Οι οικοδομές είναι. Α, και πού είσαι, φίλε, πού είναι, φίλε. Οι οικοδομές είναι πολύ δημοφιλείς γιατί πηδάει πολλοί κόσμο τον τελευταίο καιρό. Ο Κόλκας έμεινε έξω διότι έχει γίνει ο κλασικός θείος που λέει: να, εγώ εδώ θα μείνω με την νεολαία. Όχι. Ήταν να ξέρετε που γιατί έμεινε στα ίσα. Γιατί πήγε να κάνει διάλεξη ο Χρύσανθος. Και λέω: μην τον αφήσω να μόνο τώρα. Άστο. Τα παιδιά τώρα να ακούσουν για μια αλήθεια. Να ξεκινήσουμε λίγο γρήγορα, σας παρακαλώ. Ναι, γρήγορα γιατί έχουμε κανονίσει και συνεντεύξεις με την Τζομπατζούλου. Πρώτα απ' όλα να κάνουμε έναν σύνθετο διαγωνισμό. Σκεφτόσου να πάρει όλο το βράδυ. Πρωτοποριακό. Έπιανε στο κεφάλι σου, φαντάζομαι εκεί. Πρωτοποριακό. Για λέγει. Αγωνίζεται η ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη αύριο στο κύπελο. Τι ώρα? 5 και 4. Μπράβο Δημήτρη, ένα χειροκρότημα το Δημήτρη. Το βρήκε. Αγωνίζεται η ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ επίσης την Κυριακή στο πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Βεβαίως. Και θα γίνει συνδυαστική. Τι ώρα? Στις 3 το μεσημέρι. Δύσκολα. Η ερώτηση θα έχει να κάνει με τον Κασναφέρη προφανώς. Είναι ο συνδετικός κρίκος. Όχι. Των δύο ομάδων. Θα δώσουμε εισιτήρια. Για ποιο, για το ΠΑΟΚ Ξάνθη. Σε τρεις τυχερούς. Για το ΠΑΟΚ Ξάνθη. Όχι. Τι. Μαζί. Τι μαζί, ρε. Και ΠΑΟΚ Ξάνθη και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Ποιος είσαι, ρε φίλε, πόσο σκέφτηκες αυτό. Give me five, ρε. Give me five. Είδες άμα κερδίζει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, ρε φίλε, πώς αρχίζει και αναπτύσσει το εγκέφαλό σου. Μα σαν ήττα ήταν αυτό όμως. Ε? Σαν ήττα ήταν αυτό. Το τελευταίο σου ήταν σαν, ναι, σαν μπάζερ μπίτερ. Ναι, τέλος πάντων. Άρα, όποιος κερδίσει στις 2 θα πάρει 2 εισιτήρια. Θα είναι παρόν και πέμπτη Όποιοι απόγευμα. Όποιοι τρεις κερδίσουν θα πάρουν από 1 εισιτήριο για κάθε παιχνίδι. Ναι. Μπράβο, να τα 3 συνικητές από 2 εισιτήρια. Άρα δίνουμε 6 εισιτήρια στην εκπομπή. Έλα ρε, ζήλεψε τον Ασλαμά ο οποίος δίνει διπλές προσκλήσεις. Ναι, κατάλαβες. Ναι. Φοράει Μάρτι, έχει φοράει Μάρτι. Έχει παλιό, ρε. Είναι από το Μάρτιο του 68, ε. FM γράφεται. Δύο μήνες πριν το Μάη. Ναι. Και ενώ ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο, ναι. Αποστολή στο 545-26. Ναι. Η ερώτηση ποια είναι. Δεν υπάρχει ερώτηση. Και οι νικητές κερδίζουν. Δεν υπάρχει ερώτηση. Χωρίς ερώτηση έχεις κάνει αυτό το αριστούργημα. Τι ερώτηση να κάνω, δεν το σκέφτηκα. Δεν έχω ερώτηση. Δεν έφτασε η σκέψη του μέχρι εκεί. Ένα εισιτήριο για το ΠΑΟΚ Ξάνθη και ένα ακόμα για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τι ζούμε. Μπράβο Δημήτρη για τη σύνθετη σκέψη που είχες πρωί. Και αύριο θα έχει και ερώτηση. Σοβαρά μιλάς. Γιατί σήμερα έχει χρόνο να τη σκεφτεί. Μην το μπερδεύεις το παιδί, ρε παιδί. Άστο να είσαι. Ναι, ήταν πολλά μαζεμένα. Ήταν πολλά μαζεμένα, έπρεπε να. Ας μην το επιτείνουμε γιατί μπλοκάρει κάπου το σύστημα. Δεν είναι για πολλά. Ο άνθρωπος 9 χρόνια παντρεύτηκε. 2-3 πράγματα συγκεκριμένα. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες 2-3 μέρες σε δικαιολογούμε να έχεις λίγο αργή σκέψη, διότι με αυτά που συνέβησαν από την Κυριακή και μετά πονάνε τα μυαλά μας γενικά. Εγώ είμαι πάρα πολύ ψύχρεμος πλέον. Ξυπνώ 7,5 ώρα χωρίς λόγο. Ξύπνησε 7,5 ώρα χωρίς λόγο. Έτσι γίνεται. Από μια ηλικία και μετά αρχίζεις έχεις μικρότερη λιγότερη ανάγκη από υπόλοιπα. Λίγο λέω μουντό το βλέπω τον καιρό. Λες να είναι τόσο νωρίς όσο πιστεύω. Δεν ξημέρωνε, ναι. Ναι, και πω, πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε με χορηγούς. Χορηγούς, φίλε. Η Αναδομό είναι μαζί μας. Ναι. Στο 2-3-11. Οπα, τι. 2-41-508. Καλείτε. Και οι ανακαινήσεις είναι σε άλλο επίπεδο πλέον. Δηλαδή, τι θες να κάνεις, τζακούζι στο σαλόνι ή αναδομό. Αναδομό παύλα-ανακαίνηση.gr είναι μαζί σας, Αγίας Σοφίας 18. Μπορείτε να καλέσετε στο 241-508-211 για να μάθετε για τις προσφορές της. Και επειδή τον πειρατής σήμερα έχει κάτι ιδιαίτερο, να πούμε ότι την πρώτη μέρα του Μάρτη θα παίξει ελληνικό ροκ. Θα γίνει λίγο σάρωθον δηλαδή ο πειρατής. Ναι, ξύλινα ναι, ναι. Σπαθιά, ναι, ναι. Τζίμις Πανούσης, τρύπες. Κάνε μια αναφιέρωμα και εσύ ρε φίλε, με έχεις τεράρει στην Ποφίλιου. Με κάνω να ξένω, τι να παίξω, Πριόνια, να βάλω το σκαμπελτζί και τον
και... Ελληνικό ροκ. Εντάξει, ωραία. Μια βραδιά. Ελληνικό ροκ κάνουμε, ρε φίλε. Εντάξει, ωραία, θα κάνουμε. Άξι, εκτός άρθρου, να Πουλικάκο, Σιδηρόπουλο, Σπαθιά, Τρύπε, τα πάντα όλα εδώ πέρα. Ναι. Θα τα ακούσετε απόψε στον Πειρατή, στη Διογένεια 17 στην Τούμπα. Εκεί όπου κάθε βράδυ γίνεται χαμός, μπύρες εξαιρετικές, πολλές ετικέτες, ναι. Και πολύ ωραία μπέργκερ, ναι. Στο καλύτερο σημείο της Θεσσαλονίκης. Σήμερα και μπατσάκια, έτσι. Ναι, βέβαια. Πινάκι πρώτο, ακούστε συνέντευξη τώρα. Λογικά. Shake. Ναι. Ναι. Στο καλύτερο σημείο της πόλης, στο κέντρο, Κούσκουρα. Με Μητροπόλεως. Με τα... η πιο φρέσκια πρόταση για μπέργκερ στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλη ποικιλία και βέβαια πάρα πολλές προσφορές. Όσοι είναι στην περιοχή και δουλεύουν κοντά μπορούν να κερδίσουν από μία κάρτα μέχρι το 15% για όλα τα προϊόντα. Αυτή ήταν η χρονική της πρώτης ώρας. Ετοιμάζουμε μια συνέντευξη. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τον αγώνα μπάσκετ το χθεσινό. Το ΠΑΟΚ κέρδισε την Τενερίφη με 3 πόντους διαφορά. Θα δύο μπορούσε έχουν... να είναι 9 οι πόντοι διαφορά. Άντε πες να είναι 6 ρε φίλε. Οι δύο ομάδες έχουν ραντεβού και την επόμενη εβδομάδα στην έδρα των Ισπανών πλέον και μπορούμε να συνδεθούμε σε λίγο με έναν από τους παίκτες οι οποίοι αγωνίστηκαν στο παιχνίδι για να μιλήσουμε για αυτή την ευρωπαϊκή μάχη. Καλή είμαστε. Δεν ξέρω, ναι, προφανώς. Δεν ξέρω αν είναι... Και ήταν αυτή σε κακή μέρα ή εμείς τους αναγκάσαμε να σε κακή μέρα, είναι η αλήθεια. Πολλές άμυνες κάναμε καλές. Έκανα μια κουβεντούλα χθες και ήταν λίγο και αυτοί προβληματισμένοι για την εικόνα τους. Πάμε να καλωσορίσουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν φύγει βέβαια και πάλι για Ισπανία, τον Γιώργο τον Πόγρη. Γιώργο, καλημέρα, καλό μεσημέρι. Καλημέρα, Γιώργο, τι γίνεται. Καλημέρα, τα αγόρια μου, καλημέρα. Πώς είσαι? Καλύτερα από ποτέ. Καλύτερα από ποτέ τώρα που φεύγεις. Στο αεροδρόμιο. Εντάξει, ναι, τι να κάνουμε. Έχουμε στόχους, έχουμε όνειρα, συνεχίζουμε να κυνηγάμε. Γι' αυτό δεν είναι. Πέρασες καλά το διήμερο. Πέρασα ωραίο, ναι. Γεια σας. Και ήταν ωραίο το διήμερο, η αλήθεια είναι. Παρότι χάσατε. Παρότι χάσαμε, κάτι που δεν το θέλαμε. Ναι. Ήταν ωραίο διήμερο. Επειδή τις προηγούμενες ημέρες, εβδομάδες, ζητούσες πολύ έντονα αυτό το παιχνίδι, το περίμενες, παρακαλούσες, περίμενες το ΠΑΟΚ, ήταν όλα όπως τα περίμενες? Η παραμονή σου, η υποδοχή, το παιχνίδι, η ατμόσφαιρα. Κοίτα, η παραμονή μου ήταν όπως την περίμενα. Χάρηκα πολύ που ήρθα. Ταξίδεψα πολύ φίλοι μου από την Αθήνα, η οικογένειά μου. Και είδα πολύ κόσμο που είχα πολύ καιρό να δω, γιατί δεν είχα ευκαιρία να έρθω φέτος στην Ελλάδα και δεν θα την ξανά είχα. Και φυσικά όταν παρουσιάζεται μια ευκαιρία εκτός προγράμματος είναι δύο φορές ευχάριστη. Ναι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, αγωνιστικά ίσως δεν πράγματα όπως τα περιμέναμε, αλλά θεωρώ ότι το αποτέλεσμα με τον τρόπο που παίξαμε, γιατί ήταν ίσως το χειρότερο μας παιχνίδι αυτή τη σεζόν, ναι, σαν ομάδα. Το ότι χάσαμε μόνο με 3 πόντους ίσως είναι για μας θετικό αποτέλεσμα και όχι αρνητικό. Άρα κρατάω τα θετικά, κρατάω το ότι είδα φίλους, κρατάω το ότι είδα γνώριμα πρόσωπα στο παλατάκι, κρατάω το χειροκρότημα του κόσμου, με χαροποίησε ιδιαίτερα, ειδικά για το μικρό χρονικό διάστημα που έχω περάσει στην ομάδα. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα ωραίο διήμερο για μένα, ένα ωραίο τρίμερο. Εξήγησε μας λίγο, σε παρακαλώ. Γιατί κακά τα ψέματα, εμείς όταν έγινε η κλήρωση θεωρούσαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι καταδικασμένος σε αυτή την αναμέτρηση, σε αυτή τη σειρά. Και έστω το πρώτο παιχνίδι το κέρδισε με τη μικρή διαφορά, τέλος πάντων. Πώς το εξηγείς αυτό το πράγμα με τον ΠΑΟΚ, με ένα τόσο μικρό μπάτζετ, να μπορεί και να είναι ανταγωνιστικός απέναντι σε ομάδες που πρωταγωνιστούν στο καλύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή? Υπάρχει εξήγηση? Η εξήγηση είναι ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ έχει έμπειρα παιδιά και έξυπνα που μπορούν να ανταπεξέλθουν στις καταστάσεις. Σίγουρα θεωρώ ότι χθες βοηθήσαμε και εμείς τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν έπαιζε με 5, έπαιζε με 8, ήμουν και εγώ με τον ΠΑΟΚ. Ήταν και κανένα δύο ακόμα. Συνέχισε έτσι. Οπότε ναι, είχε πλεονέκτημα αριθμητικό μες στο γήπεδο. Αλλά κατά τα άλλα σίγουρα έχει έμπειρα παιδιά.
που ξέρουν να ανταπεξέλθουν σε συνθήκες και άμα καταφέρουν το ΜΑΚ να το πάνε στο τέλος στο πόντο, έχουν την εμπειρία να κερδίζουν μάτς. Η ομάδα του ΠΑΟΚ έχει την οτροπία του νικητή, την οποία την έχω ζήσει και την έχω πάρει και εγώ από εδώ, και γι' αυτό πήρε και το παιχνίδι. Βέβαια, σίγουρα το δώσαμε και εμείς, να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι η χθεσινή μας εμφάνιση ήταν απαράδεκτη. Δεν νομίζω ότι πρέπει να δώσετε βάρος στην Ισπανική Λίγκα και στο Παραλυπτικό τώρα. Τζάμπα παιχνίδια θα μαζεύετε τώρα στην πλάτη σας. Είχετε μια μεγάλη ευκαιρία να πάρετε το πρωτάθλημα εκεί. Γελάς, πολύ σοβαρή προσέγγιση αυτή που κάνω. Εντάξει, αλλά το πρωτάθλημα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ μακρινό. Σίγουρα απολαμβάνουμε τη διαδρομή που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και μακάρι να καταφέρουμε να συνεχίσουμε το τέλος να πρωταγωνιστούμε. Άμα καταφέρουμε να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα θα είναι τεράστια επιτυχία, ένας άθλος ουσιαστικά. Οπότε δεν μπορώ να παραχωρήσω έτσι το ευρωπαϊκό κύπελλο, γιατί είναι, θεωρώ, η μόνη διοργάνωση που έχουμε την ποιότητα και την ικανότητα να φτάσουμε μέχρι τέλους και να σηκώσουμε το τρόπαιο, αν τα καταφέρουμε. Θεωρώ ότι θα έχει ενδιαφέρον το δεύτερο μάτς. Αλλά το να χάσουμε 21 τρίποντα ομάδα που βάζει συνήθως μέσω όρο 14, δεν νομίζω να ξαναγίνει. Άρα τι, οπότε... τι δεν πήγε καλά χθες, ποια είναι η πραγματική Τενερίφη που δεν είδαμε χθες? Κοίτα, για μας θεωρώ ότι υποτιμήσαμε πολύ τον ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι για μας ήταν ουσιαστικά το πρώτο μάτς που μπήκαμε σαν φαβορί. Ναι. Και θεωρήσαμε ότι θα είναι ένα εύκολο απόγευμα. Συνήθως είμαστε τα outsider και είμαστε πολύ πιο συγκεντρωμένοι, βγάζουμε πολύ περισσότερη ενέργεια στο γήπεδο και γι' αυτό έχουμε κάνει και τόσες εκπλήξεις, γιατί κανένας μπορεί να μας περιμένει. Αυτό ήταν ουσιαστικά το πρώτο μάτς που χρηστήκαμε φαβορί πριν τον Τζάμπολ. Θεωρώ ότι υποτιμήσαμε λίγο τον ΠΑΟΚ και δεν θα έπρεπε. Μπήκαμε χαλαροί, πολύ soft, δεν παίξαμε το παιχνίδι που παίζαμε, δηλαδή που μας κλείνει στην άμυνα, που πάμε σε επιθετικά rebound και που τρέχουμε πάρα πολύ σε βιασμό. Ο ΠΑΟΚ μας υπνώτησε, μας πήγε στο δικό του tempo, το οποίο είναι πολύ πιο αργό και δεν είναι συνηθισμένο σε εμάς, γιατί εμείς είμαστε ομάδα που παίζουμε πολύ εφηδιασμό και πολύ δευτερεύον εφηδιασμό, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα που παίζει πολύ στο 5-5. Και από εκεί και πέρα ξέρω ότι ίσως τα σουτ που χάσαμε και μας επηρέασε. Γιατί από την στιγμή που είδαμε ότι στην αρχή δεν μπαίνανε τα σουτ, ενώ ο ΠΑΟΚ ήταν εύστοχος και από παιδιά που δεν είναι και τόσο... Δεν τα λες και ότι είναι η απειλή από το τρίποντο, όπως ο Λίνος Μυστικόπουλος ή ο Πέινερς που έχουν 0,2 τρίποντα μέσα ώρα αγώνα και μας βάλανε από 2. Καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά αρχίσαμε και εμείς να χωνόμαστε. Χάναμε δικά μας καλάθια, εύκολα σουτ και δεν είναι δύσκολο να σε πάρει από κάτω. Η ατμόσφαιρα ήταν και στο γήπεδο πολύ ωραία. Γιατί σαν μας ο στόχος ήταν να καταφέρουμε να πάρουμε μια διαφορά ώστε να κάνουμε και τον κόσμο να μην πάρει μέρος στο παιχνίδι. Σίγουρα αυτό έδωσε μια έξτρα όθηση στους παίχτες του ΠΑΟΚ και καταφέραμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος. Και στο δεύτερο, και στο δεύτερο παιχνίδι, φαβορεί εσείς είστε. Ξεκάθαρα. Έτσι είναι. Ναι, δεν το συζητώ, αλλά θεωρώ ότι στην έδρα μας θα είναι διαφορετικά. Θα έχουμε και περισσότερο χρόνο να προετοιμάσουμε τον αγώνα. Γιατί εμείς παίζαμε Κυριακή και ταξιδεύαμε και Τρίτη ήταν το μάτς, ναι. Οπότε δεν είχαμε τόσο χρόνο. Είναι σίγουρα και ένα θέμα, εντάξει, μπορεί να ακούγεται δικαιολογία και αστείο, αλλά η μπάλα του Champions League είναι μια μπάλα η οποία είναι απαράδεκτη. Το καταλάβαμε από την αρχή της διοργάνωσης. Μπράβο. Μας βοήθησε να φτάσουμε δύο μήνες. Ναι, ένα βήμα από το κεφαλικό είχα φτάσει στην αρχή, Γιώργο, να ξέρεις. Όταν χανόντουσαν κάτι lay-up και κάτι... Τη βαρούσαν στο ταμπλό και παίζαν σκουός αντί για μπάσκετ. Μπράβο, ναι, μπράβο. Ναι. Είναι μπάλα παραλίας, δεν είναι μπάλα για τέτοιο επίπεδο. Θεωρώ ότι είχαμε να την πιάσουμε και δύο μήνες, γιατί εμείς δεν είχαμε την προηγούμενη φάση που παίξε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είχε κάνει και 5 προπονήσεις και 10 προπονήσεις παραπάνω, είχε παίξει και 2 μάτς παραπάνω. Εμείς είχαμε να πιάσουμε την μπάλα αυτή με τη διακοπή του κυπέλου και όλα αυτά 1,5-2 μήνες. Ψάρε δοχείες, δοκίμασε. Κάναμε μόνο τη Δευτέρα μια προπόνηση. Ίσως έχει να κάνει και σε αυτό η αστοχία μας, αλλά όπως και να το κάνεις, θεωρώ ότι θα είμαστε πολύ πιο προετοιμασμένοι στο δεύτερο μάτς για να καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη και να συνεχίσουμε. Μάλιστα, μάλιστα. Καταλαβαίνουμε ότι περνάς καλά, ότι κάνεις κάθε χρόνο ένα βήμα παραπάνω στην καριέρα σου. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Πες μας όμως τώρα που σε βρήκαμε, αυτό το δέσιμο με το ΠΑΟΚ, αυτό το πράγμα που βγάζεις, πώς προέκυψε? Τώρα τελευταία ή από τότε που έφυγες? Πραγματικά ευγνωμονή στην ομάδα για όσους προσέφερε.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχω ένα δέσιμο μέσω του νονού μου από μωρό παιδί. Ναι. Δηλαδή να μου στέλνε φανέλες σε κάθε Χριστούγεννα, κάθε Πάσχα με λαμπάδα, με κουκλάκι ΠΑΟΚ. Κάθε Χριστούγεννα φανέλες, δεν μ' άφηνε. Οπότε το δέσιμο με την ομάδα ήταν από μικρός. Έτσι είναι οι νονοί, να ξέρεις, δεν αφήνουν τίποτα. Ναι, όχι. Ναι, ναι. Και ο δικός μου είναι λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους. Δεν είναι τρελός. Σίγουρα η χρονιά που πέρασα εδώ ήταν μια φανταστική χρονιά και για μένα και για την ομάδα θεωρώ. Ναι. Γιατί είχαμε ανταγωνισμό και καταφέραμε να πετύχουμε στόχους που δεν φαινόντουσαν εφικτοί, γιατί ο Πανιώνιος τότε είχε μια τρομερή ομάδα. Mm-hmm. Εκτιμώ πάρα πολύ τους ανθρώπους μες στην ομάδα, γιατί για μένα είναι η πρώτη ομάδα που είχα βρει στην καριέρα μου που ουσιαστικά ήταν απόλυτα ειλικρινής μαζί μου και ότι ό,τι μου είπανε το καλοκαίρι βγήκε κατά τη διάρκεια της χρονιάς και εγώ εκτιμώ πολύ την ειλικρίνεια στους ανθρώπους. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Και, yeah. έχω κάνει και... Βέβαια είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί μας έχουν κολομπαρέψει από μικρούς χίλιες δύο φορές. Οπότε πας λίγο μαζεμένος όταν ακούς πολλά. Ο ΠΑΟΚ είπε πολλά, πήρθα μαζεμένος, αλλά τελικά τα τήρησε. Και σίγουρα βοήθησα κι εγώ, έτσι. Γιατί ναι, κάτι έκανες. Κάτι έκανες. Από μια μεριά. Ναι, ναι. Ναι. Δεν είναι μόνο από μια μεριά, είναι και από τις δύο. Ναι, έτσι. Και σίγουρα το εκτιμώ αυτό πολύ. Και απ' την άλλη έχω κάνει φιλίες, έχω κρατήσει ανθρώπους που θα έχω δίπλα μου μια ζωή από αυτή την ομάδα. Και πραγματικά το σέβομαι και το εκτιμώ πολύ αυτό. Μες. Αυτό το κλίμα της οικογένειας και η νοοτροπία που έχει μέσα ο ΠΑΟΚ είναι κάτι που το έχω δει τώρα στην Ευρώπη, που σε άλλες ομάδες που το είχα δει, που είχα παίξει στην Ελλάδα, που έχω περάσει από αρκετές, δεν το είχα ξαναβρει. Αυτό το οικογενειακό κλίμα και το κλίμα του ότι να μην έχουμε σαν οδηγό τη σοβαροφάνεια, γιατί εδώ στην Ελλάδα μας έχει φάει σοβαροφάνεια. Και το τι θα πει ο άλλος γι' αυτό. Εδώ απλά απολαμβάνουν το μπάσκετ και έχουν ανθρώπους στην ομάδα που ξέρουν από μπάσκετ, γιατί οι περισσότεροι που το παίζουν ειδικοί δεν έχουν ιδέα, οπότε μπορείς να τους σεβαστείς και να ακούς πέντε πράγματα. Και σίγουρα αυτό βοήθησε πολύ στο να εκτιμήσω πέντε πράγματα που έζησα εδώ και δεν είμαι άνθρωπος που ξεχνάει εύκολα όσοι με έχουν βοηθήσει και ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που με βοήθησε να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου και να εξελιχθώ. Μάλιστα. Πριν σας αφήσουμε, Γιώργο, επειδή εμείς εδώ λέμε ότι το κύριο πρόβλημα του ΠΑΟΚ, εσύ λες όλα τα υπέρ, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι το οικονομικό. Βεβαίως δεν έχει πολλές δυνατότητες, δυστυχώς, για να κάνει υπερβάσεις. Η δική σου ομάδα, το μυστικό της και η βάση για να πετύχει είναι τα χρήματα, δηλαδή υπάρχουν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες ή έχετε μια καλύτερη χημεία, έχουν γίνει επιλογές, προπονητής. Πού βασίζεται και έχετε πετύχει τόσα πράγματα φέτος? Κοίτα, εντάξει, το μπάτζετ μα δεν συγκρίνεται με το ΠΑΟΚ. Εντάξει, ναι. Εννοείται ότι στην Ισπανία, είναι μεγάλο. Στην Ισπανία, για το Ισπανικό πρωτάθλημα έχουμε ένα μέτρο μπάτζετ. Δηλαδή περίπου τις 8ης, 10ης με 8ης, 7ης ομάδας. Κάπου εκεί γύρω είμαστε στο θέμα μπάτζετ. Οπότε δεν είναι ότι έχουμε κάτι τρομερό. Θεωρώ ότι έχουμε ένα εξαιρετικό προπονητή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Και έχουμε βρει χημεία, δηλαδή. Έχουμε παίχτες που, που αυτό για μένα είναι το α και το μέγα, ότι οι Ισπανοί παίχτες που έχουμε και ακόμα και οι ξένοι που έχουμε δεν είναι παιδιά που κοιτάνε την Τενερίφη σαν βήμα να σου φύγουν να πάνε κάπου. Είναι παιδιά που είναι ευχαριστημένοι εδώ που είναι και τους ενδιαφέρει να κερδίζει ομάδα. Θεωρώ ότι όταν έχεις μικρό budget, γιατί και για μας το budget δεν είναι κάποιο τεράστιο για την Ισπανία, το μυστικό είναι να έχεις παιδιά που να μην τους ενδιαφέρουν να παίξουν με τα νούμερα και να κοιτάνε που θα πάμε μετά. Να θέλουν να είναι στην ομάδα, να κερδίζει ομάδα και να μεγαλώσει την ομάδα σου. Εκεί την πατάνε οι περισσότερες ελληνικές ομάδες, γιατί οι περισσότεροι παίχτες που έρχονται σε αυτές έρχονται για να τις δουν σαν σκαλοπάτι και να φύγουν. Δεν έρχονται για να πούνε ας μείνουμε εδώ για να καταφέρουμε να κάνουμε τον ΠΑΟΚ, τον Πανιόνιο και οποιαδήποτε άλλη ομάδα μεγάλη. Δεν βλέπουν δηλαδή. Δεν βλέπουν την ομάδα ως να φτιάξω νούμερα, να πάρω 30 σουτ, να κάνω τα δικά μου. Μπράβο, για να κάνω συμβόλαιο. Επειδή είναι ευχαριστημένοι εδώ, okay, πληρώνονται και καλά, έτσι, γιατί δεν είναι τα συμβόλαια παρόντα με τις Ελλάδες, δεν έχουν καμία σχέση, είναι 5 φορές πάνω. Ναι. Οπότε αφού πληρώνονται καλά, είμαστε ευχαριστημένοι εδώ πέρα, δεν κοιτάνε το άμα έρθει κάτι καλύτερο ήρθε, δεν κοιτάνε το να φύγουμε παραπάνω. Ενώ στην Ελλάδα φταίνε βέβαια και οι ομάδες και οι διοικήσεις, γιατί όταν πλησιάζουν ένα παίχτη, δεν πάνε. Του πάνε και του λένε για να τον πείσουν, για να κόψουν 1000 ευρώ, ότι έλα εδώ να παίξεις, να κάνεις νούμερα να φύγεις.
Και αυτό είναι λάθος νοοτροπία. Γιατί όταν είσαι ο ΠΑΟΚ ή ο Πανιώνιος ή οποιαδήποτε ομάδα με δυναμική, δεν πας να πεις στον παίχτη έλα εδώ για να φύγεις μετά να πας παραπάνω. Πρέπει να πεις στον παίχτη έλα εδώ για να κάνουμε κάτι καλό. Καταλάβεις. Έλα εδώ, αυτός είναι ο ρόλος σου. Ξεκάθαρα. Μπράβο. Σε θέλω γι' αυτό. Παράδειγμα, ναι, ναι. Πώς ο Βαγγέλης ο Μαργαρίτης έχει ένα ρόλο στην ομάδα τόσα χρόνια και παίζει πάντα για την ομάδα και θέλει να παίξει για να κερδίσει η ομάδα, ποτέ, χωρίς να έχει ποτέ στο μυαλό του το αν να παίξω για να φύγω και να κάνω το επόμενο βήμα οτιδήποτε. Σίγουρα τον έχει αγκαλιάσει η ομάδα. Ναι. Αλλά και απ' την άλλη και το παιδί έχει την οτροπία γιατί έτσι το πουλήσανε. Γιατί στον ΠΑΟΚ σου πουλάνε το τι πραγματικά είναι. Θεωρώ ότι εκεί την πατάνε οι ομάδες. Ότι οι περισσότερες ομάδες πλησιάζουν τους παίχτες και τους λένε έλα εδώ για να φύγεις. Για να πας πιο μπροστά. Σαν Γιώργος, σαν Πέτρος, σαν Σταύρος. Και στο τέλος χάνεται. Γιατί όλοι θα παίξουν για τον εαυτό τους. Κανείς δεν θα παίξει για την ομάδα. Και άμα δεν έχεις παιδιά τα οποία θα θυσιάσει τον εαυτό τους για την ομάδα, δεν μπορείς να κάνεις το βήμα παραπάνω, τουλάχιστον όχι σε διάρκεια. Νομίζω ότι αυτή είναι και η διαφορά του ΠΑΟΚ, Γιώργο. Ότι ο κορμός των Ελλήνων που διαθέτει έχει συμβιβαστεί με το ρόλο που τους έχουν αναθέσει και, και υπάρχει μια ισορροπία. Μα εννοείται ότι μπορεί να μην είναι εξαιρετική παίκτη. Δηλαδή, άμα τους πάρει ο κόρυβος Αμαλιάδα, ναι, δεν μπορούν να βάζουν 20 σε κάθε μάτς για να σώσουν τον κόρυβο. Ναι. Αλλά στον ΠΑΟΚ έχουν ένα ρόλο που είναι πολύ χρήσιμο. Mm-hmm. Και που του κάνει τον ΠΑΟΚ να ανεβαίνει επίπεδο και να παίζει ένα ωραίο μπάσκετ, βοηθάει και ο προπονητής βέβαια πολύ σε αυτό, mm-hmm, αλλά να παίζει και ένα ωραίο μπάσκετ και να δείχνει πέντε πράγματα στο γήπεδο σοβαρά και να παίρνει για αποτελέσματα, έτσι. Ναι. Γιατί στα παιδιά τους ενδιαφέρει το να κερδίσουμε και δεν όχι να βάλω 15, να το γράψω στην εφημερίδα και να δω που θα πάω το χρόνο και τι θα κάνω, το επόμενο μου συμβόλαιο. Και πάω νομίζω είναι και από τις μόνες ομάδες που προτείνει σε όλα αυτά τα παιδιά διετές και τριετές συμβόλαια, γιατί οι περισσότερες ομάδες οι προτάσεις που κάνουν είναι για ένα χρόνο αυστηρά. Ναι. Γιώργο, χαρήκαμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που τα είπαμε. Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή και καλή επιτυχία στην ομάδα σου στην Ισπανία, κύριος. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα. Τα λέμε, Γιώργο. Πολύ. Καλό ταξίδι, bye. Ο Γιώργος Μπόγρης που μας εξήγησε όλα αυτά που αφορούν το δικό του δέσιμο με τον ΠΑΟΚ. Τι ωραία κουβέντα ΠΑΟΚ είναι αυτή, ρε φίλε. Είναι θεότητα ο τύπος. Δεν υπάρχει. Θεός, δεν υπάρχει. Μόνο που δεν είπε ότι... Αγαπάω Γιώργο Μπόγρη, φίλε, δεν υπάρξουν. Λες να του την είπανε λίγο. Ή τη στενερήφιση. Θα του πάνε μεγάλα, παίξε και λίγο. Εντάξει, είπαμε. Από χθες έλεγε. Ναι. Από τους φιλούς του ΠΑΟΚ. Ήταν από τους διακριβέντες. Μετά τον Πλάντον ήταν ο χθεσινό αγώνα. Ναι, ρε. Πρώτο βάζεις Κλάντον, εντάξει, και μετά έτσι. Βρήκα την Τζέι για το Ροκ Πάρτι στο Σάρωθον. Ξεκινάμε τα βασικά. Ποιος θα το κάνει? Φίλος μας είναι. Εκπληκτικός στα λογιστικά. Α! Θυμίζουμε τον σημερινό ιδιαίτερο διαγωνισμό γιατί οι νικητές θα κερδίσουν δύο εισιτήρια. Εισιτήριο και για το ΠΑΟΚ Ξάνθη και για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Είναι πολύ ιδιαίτερος. Τυχαίνει έτσι να είναι τα δύο παιχνίδια αυτά στη σειρά. Όποιος κερδίσει στις δύο έχει στη διάθεση του δύο εισιτήρια. Και για Πέμπτη και για Κυριακή. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και αποστολή στο 5-45-26. Τώρα τι εννοεί εδώ ο φίλος ο Γιώργος? Ότι ποδόσφαιρο παίζουμε. Βοδόσφαιρο γράφει, δεν γράφει ποδόσφαιρο. Βοδόσφαιρο. Ναι. Μήπως είναι κριτική για την ομάδα του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο? Δεν νομίζω. Λοιπόν, δύο εισιτήρια και για ΠΑΟΚ Ξάνθη και για ΠΑΟΚ Ολυμπιακός με ένα μήνυμα. Τρεις τυχεροί στο τέλος εκπομπής εκεί γύρω στις 2. Πάμε πρώτο διάλειμμα. Ξεκινήσαμε με μπάσκετ, ακούσαμε τον Γιώργο τον Μπόγρη λίγο πριν αναχωρήσει την Ερήφη για να πάνε στο σπίτι τους. Εγώ κάνω λάθος ή είναι η πρώτη φορά που πραγματικά είμαστε ικανοποιημένοι και χαρούμενοι, πραγματικά χαρούμενοι για την ομάδα μπάσκετ? Και πώς μπορούμε αυτό να το βγάλουμε προς τα έξω? Δηλαδή να έχει κόσμο ΠΑΟΚ στα επόμενα παιχνίδια, ρε παιδί μου, εντός, στο πρωτάθλημα, να κάπως να δεν είναι κρίμα, δηλαδή πρέπει λίγο να τη στηρίξουμε την ομάδα. Αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα μετά την πρόκριση στην Παρτιζάν. Αυτή η νίκη με μια ανταγωνιστική ομάδα. Σκέφτομαι πώς θα βρούμε επενδυτή, γι' αυτό είναι στο μυαλό μου. Το έγραψες κιόλας. Αυτό. Δεν μπορούμε με την απορία τι θα μπορούσε να κάνει αυτή η ομάδα αν είχε λεφτά. Ναι. Αν είχε ένα budget σαν του Άρη και λίγο μεγαλύτερο. Και αυτό να στηρίξει ο κόσμος. Τι να κάνει, δηλαδή, τι να κάνει, βγει τρίτη. Εσύ, όχι, τώρα δεν είναι αυτό. Υπάρχουν και υπάρχει στηρίξει... Ευρώπη. Δηλαδή με 2 εκατομμύρια budget χτυπούσε στο Champions League φέτος. Τι. Τι είδε. Δεν ξέρω.
Υποσυνθήκες, ναι. Εγώ πάντως... Θα σου πω και κάτι άλλο. Με 2 εκατομμύρια δίνουν σαν ανταγωνιστικός τώρα στην Ελλάδα. Μπα. Γιατί μπα. Θέλει πολλά ακόμα. Για να χτυπήσει τους... Δεν σου λέω να πάρεις... Όχι, αλλά τα μάτς στα ντέρμπι πάντως τα έχασες οριακά. Και πέρσι και φέτος. Οπότε γιατί να μην είσαι ανταγωνιστικός. Εγώ γιατί το λέω για να το ευχαριστηθούμε πάντως. Εντάξει, δεν θα είχα, αυτό σου λέω. Εκεί θα έδινες χαρακτήρα. Αλλά εγώ δεν τον είπα να στηρίξουμε την ομάδα οικονομικά. Να υπάρχει λίγο ενθάρρυνση, λίγο κόσμο στο γήπεδο να το χάρει. Εχθές και η τηλεόραση, ακόμη ό,τι εικόνες έδειχνε, ήταν ωραίες, ρε παιδί μου. Φαινόταν ότι ο κόσμος περνούσε καλά στην κερκίδα. Αυτό λίγο το έχασε ο ΠΑΟΚ. Μακάρι να το βρει. Πάμε πάλι στο διάλειμμα. Συνεχίζουμε και με τα μπασκετικά και με το ποδόσφαιρο. Με το που επιστρέψουμε στο δεύτερο ημίωρο. Και ενώ συζητιούνται οι ατάξεις του Γιώργου του Μπόγρη στην εκπομπή. Θα το λέγαμε εμείς, το είπε μόνος του. Ότι ήταν από τους καλούς του ΠΑΟΚ στο χθεσινό παιχνίδι. Αφού το λέει μόνος του, δεν παρεξηγηθήκαμε κιόλας. Μακάρι να έχει ανάλογη απόδοση και στο δεύτερο παιχνίδι. Και αυτή να είναι η τελευταία κακή του απόδοση. Από εκεί πέρα να κάνει όρια. Αλλά σιγά. Αν στο δεύτερο μάτς καταφέρει να έχει τη χθεσινή παρουσία, ο ΠΑΟΚ θα έχει 1% ελπίδα να περάσει. Γιατί κατάλαβα να γέρνει το γήπεδο εκεί, από ό,τι καταλάβαμε. Όπως τρέχουν αυτοί. Έτσι όπως το εξήγησε και για την ευστοχία, που πιθανόν θα έχουν μεγαλύτερη ευστοχία στο γήπεδο τους, αλλά και την παρουσία του κόσμου. Ναι, εντάξει. Η μπάλα είναι η τελευταία μας ελπίδα. Λες, Και εμείς είχαμε προβλήματα με αυτή την μπάλα. Κοίτα, εμείς είμαστε και μυστήρια ομάδα, φίλε. Άμα μας μπαίνουν τα σούτ. Ναι. Και οι Παρτιζάνοι δεν το πίστευαν ότι μπορούν να χάσουν αυτό το μάτσο. Μα το χάσαν. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τους Σάιμπερς μια εβδομάδα. Όχι. Δίνουμε. Έμεινε κανένα ελεύθερο σοβαρό, τίποτα. Δεν ξέρω. Θα μας πει ο Νίκος Μοσχοβίτης. Και πάρουμε άτομο, όχι. Δίνουμε. Πάρουμε παίχτη. Διπλά εισιτήρια. Αυτό τον Γκόρντον που ήταν στον Άρη που τον είχαν για μια εβδομάδα τον αφήσανε. Δίνουμε διπλά εισιτήρια. Χτύπησε κιόλας. Έχουμε ΠΑΟΚ Ξάνθη και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ένας κερδίζει, παίρνει 2 εισιτήρια. Τρεις θα κερδίσουν δηλαδή, στο τέλος της εκπομπής. Θα πάρουν από 2 εισιτήρια και θα είναι στην Τούμπα και Πέμπτη και Κυριακή. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο στο 545-26. Βλέπω και κυρίες. Να υπάρχει μια άλλη. Ο άντρας είναι και στέλνει το γυναικείο το όνομα για να φάμε. Όχι, ρε. Γυναίκα είναι αυτή. Καθαρά, ξεκάθαρα. Πάμε να. Δύο. Είναι και μέλος στην ομάδα μας. Ναι. Βέβαια. Το πάω 24 στο Λίμπερο. Στέλνει και σχόλια. Συνεχίζουμε με μπάσκετ. Να μείνουμε λίγο ακόμα στο χθεσινό παιχνίδι. Όπου πραγματικά θα μπορούσε εύκολα να είναι η διαφορά τριπλάσια με τα σουρ τα δύο τελευταία στα 20 δευτερόλεπτα αλλά και στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ατύχησε ο ΠΑΟΚ στο δικό του σουρ του Μαργαρίτη. Μπήκε και βγήκε. Και ευτύχησε η Τενερίφη σε σουρ του παίχτη απέναντι σε άμυνα με κρεμασμένους παίχτες. Πολύ καλή άμυνα η τελευταία του ΠΑΟΚ στο μεταξύ. Δηλαδή πραγματικά ρε φιλέ. Και μπήκε και ασάλιο το ούτε και το διχτάκι κουνήθηκε. Στα 3 δέκατα πριν τελειώσει. Ναι. Αφού κάναν να δουν instant replay και με το που είδαμε εμείς το replay στην τηλεόραση, καταλάβαμε. Δηλαδή ήταν εντελώς στα κλάσματα. Είναι εντελώς διαφορετικό το 6 από το 3 στο μπάσκετ. Σκέψου το 9 από το 3. Ναι, σίγουρα. Με 9 πόντους ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει φέτος πολλά παιχνίδια εκτός. Ούτε εκτός ούτε εντός. Δύσκολα τον κερδίζεις. Τα ντέρμπι ξέρουν όλοι ότι υπάρχουν. Σκαμπανεβάσματα, τα πάει όλα στο τελευταίο σου, τελευταίες επιθέσεις και σε πιο δύσκολες έδρες και με Παναθηναϊκό και με Ολυμπιακό. Θα ήταν πολύ πολύ διαφορετικό το συν 9. Μπορεί και να το δικαιούταν ο ΠΑΟΚ. Το δικαιούταν βασικό ένας αγώνα, ρε φίλε. Μα καταρχήν αρχές τετάρτου δεκαλέπτου ήμασταν συν 11, ρε παιδιά. Και δεν είναι αυτό και με τα 5 φάουλ το πρώτο λεπτό τώρα εκεί μου σπάσαν τα νεύρα. Όχι πως δεν ήταν, αλλά χάσε. Ναι. Ήμασταν στην 11 τέλος τρίτου. Τρελάθηκα με τον Γκλάντον που δεν πήρε ανάσα. Τρελάθηκα. Γιατί κάνει 3 λάθη εκεί. Δώσ' του μια ανάσα, βάλ' το Μαργαρίτη. Με πεντάρι, δηλαδή. Δεν είναι λάθη του Γκλάντον προσωπικά. Τι? Η μπάλα κατέληξε σε αυτό γιατί δεν είχε άλλο δεν πλάνο. Λέω, τα δύο βήματα και την πάσα στο μισό μέτρο που κάνει λάθος, στο Μιλένοβιτς. Δύο βήματα, μια λάθος πάσα και ένα σούτ από μέση απόσταση σαν χουκ. Το σούτ δεν φταίει. Ναι, λέμε ρε παιδί μου.
Ήταν δηλαδή αρνητικό σε τέσσερις διαφορετικές φάσεις. Μα δεν φταίει. Εγώ δεν κατηγορώ τον Γκλάντον. Θεωρούσα ότι πρέπει να πάρει μια ανάσα εκεί πέρα. Χάσαμε εκεί πολλές επιθέσεις και μπόρεσαν να μείωσαν. Παρότι και αυτοί με αίμα βάζαν καν λάθη. Δεν είναι δηλαδή ότι εύκολο το είχαν. Και από το μείον 11, ναι, εκεί. Πάμε στον Νίκο Μοσχοβίτη να κλείσουμε την αναφορά μας στο μπάσκετ. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Όλα καλά. Όλα καλά. Τι αίσθηση άφησε ο άνθρωπος του ΠΑΟΚ αυτό το συν 3? Ικανοποίηση γιατί κάναν μια καλή προσπάθεια και κέρδισαν, ή ένα γιατί να μην είναι 6 ή 9 πόντι που θα είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση στο δεύτερο παιχνίδι? Θα ήταν. Όχι, νομίζω περισσότερο παρά το δεύτερο, γιατί πάλι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να έχει κερδίσει μια τέτοια ομάδα και στο τέλος να έχει μείνει περισσότερο σε ένα γιατί, όπως είχε μείνει με την Παρτιζάν μετά την πρόκριση που λέγαμε όλοι ότι θα μπορούσε να έχει εύκολα και τελικά στο τέλος ορίστηκε πάρα πολύ αλλά πήρε την πρόκριση. Περισσότερο μένει μια ικανοποίηση γιατί όλα τα δεδομένα πριν το τζάμπολ ήταν εναντίον του. Και κατάφερε να διαβάσει πάρα πολύ καλά την Τενερίφη. Ουσιαστικά σε ελάχιστα σημεία η Τενερίφη ήταν αυτή που είχε τον έλεγχο του ρυθμού. Νομίζω ότι τα λεπτά που είχε τον έλεγχο του ρυθμού η Τενερίφη ήταν ελάχιστα στο παιχνίδι. Και αυτά με τον ΠΑΟΚ να είναι με μείον ένα παίχτη. Και το γεγονός βέβαια ότι κράτησε μια τέτοια ομάδα τόσο χαμηλά σίγουρα είναι μια μεγάλη επιτυχία. Βέβαια και με λίγο τύχη παραπάνω στο τέλος θα πω εγώ, γιατί του Μαργαρίτα το τρίποντο δεν έχει βγαίνει και το τρίποντο του Ντόρνεγκαμπ στην εκνοή είναι με τον Πέντε, το έχει παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα, θα μπορούσε και μια καλύτερη διαφορά. Όπως είδαμε στα προηγούμενα παιχνίδια που έπαιξε ο ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν στα play-off, έτσι που ισχύει αυτή η διαφορά πόντων, τελικά εκείνο το τρίποντο του Σάιμπερντ είχε αποδειχθεί πολύ σημαντικό. Να δούμε αν στο δεύτερο παιχνίδι θα αποδειχθεί πολύ σημαντικό για αυτό το τρίποντο του Ντόρνεγκαμπ. Σίγουρα. Εγώ νομίζω το δεύτερο παιχνίδι θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που είδαμε χθες. Όπως πολύ σημαντικό πλέον ήταν και το τρίποντο του Κόρφα με τη Στεφανέλ. Το τρίποντο του? Του Κόρφα με τη Στεφανέλ, το λες, λες και μιλάς στους κουντήρες. Επίτες το λέω. Δύο χρονών ήταν. Όχι, ρε, δύο χρονών. Ακόμα και στην ψυχολογία της ομάδας Τενερίφης θα ήταν πολύ αγχωτικό το 9. Ναι, ναι. Που όχι, δεν παιδιά, είναι και μεγάλη ομάδα. Και ο Μπόγρης και ο προπονητής τους αυτό είπαν χθες, ότι ο Βαμπούτσο είπε και καθαρά ότι η διαφορά θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που ήταν. Έτσι όπως ήταν η εικόνα του παιχνιδιού. Και όντως το δίκαιο στη χθεσινή εμφάνιση, στο χθεσινό παιχνίδι, ήταν να πάγουν να κερδίσει μετά 110 πόντους. Αυτή ήταν η εικόνα του αγώνα. Δεν ήταν δηλαδή παιχνίδι για να κληθεί στους 3 πόντους και στους 4. Απλά αυτό. Στο τρίπο του Μαργαρίδη μπάλα μπαίνει και βγαίνει και στην επόμενη φάση ο άλλος βάζει τρίποντο κρεμασμένο. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το σχεδιάσει, είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί να ξέρει αν θα γίνει. Τέλος πάντων, σίγουρα ΠΑΟΚ αν πήγαινε με μια διαφορά 9 πόντων θα είχε ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Θα είχε ένα προβάδισμα. Τώρα με πάλι μια τέτοια διαφορά, με μια τέτοια διαφορά 3 πόντων, πάλι είναι ένα παιχνίδι όπως ήταν στο Βελιγράδι. Δηλαδή, να χρειαστεί να το κερδίσεις, που δεν ξέρω αν είναι και τόσο στο πλαίσιο του ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Εκεί όμως θα έπαιζαν δύο ομάδες σχετικά ισορροπημένες. Και με την να έχουν τη δίαση ακόμα και πολύ. Υπάρχει φαβορή ξεκάθαρο που στην ώρα του τρέχει πάρα πολύ, σουτάρει, είναι άλλη ρυθμή. Εντάξει, η Τενερίφη έτσι παίζει. Είτε εντός είτε εκτός. Απλά προφανώς στην έδρα της και πλέον πιο ψαχουλευτικά το που παίρνει στο ΠΑΟΚ και το τι έχει να περιμένει, νομίζω θα είναι πολύ πιο διαβασμένη. Βέβαια, η Τενερίφη έχει παιχνίδι με τη Ρεάλ το Σάββατο. Έτσι, παιχνίδι το οποίο είναι ντέρμπι κορυφής στην ΑΣΕΜΠΕ. Έχει δηλαδή ένα παιχνίδι στα ανάμεσα που είναι επίσης πολύ σημαντικό για αυτούς. Αλλά χθες όλα αυτά τα οποία περιμέναμε να δούμε από τους Ισπανούς, δηλαδή μια ομάδα πιο πλήρη, μια ομάδα που τρέχει πάρα πολύ, που βάζει πολλά τρίποντα, δεν νομίζω ότι τα είδαμε. Δεν τα είδαμε έχουν λόγω διαβάσματος λες του ΠΑΟΚ ή λόγω κακής δικής τους μέρας και τα δύο? Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Απλά ο Μαρκόπουλος εξηγώντας χθες κάποια πράγματα από το παιχνίδι όσο πιο κατανοητά μπορούσε στο τεχνικό κομμάτι, είπε το θέμα δεν είναι το πώς σουτάρει το τρίποντο αντίπαλος, είναι το πώς σουτάρει. Ένα παράδειγμα είναι ότι ο Αμερικανός χθες ο White που είναι ο πρώτος του σκόρερ στο Champions League είχε ένα στα 9 σουτ, αν θυμάμαι καλά, τα 7 είναι τρίποντα. Τα 5-6 από τα 7 τρίποντα που έχει σουτάρει είναι μετά από αριστερή τρίπλα. Προφανώς είναι κάτι που ο Πάκ το έδινε, δηλαδή ήθελα να τον αφήσει να σουτάρει έτσι. Τα έχασε όλα. Αλλά εντάξει, προφανώς την επόμενη φορά και αυτός θα είναι πιο έτοιμος να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Και γενικά οι Ισπανοί νομίζω θα είναι πολύ πιο προετοιμασμένοι για ό,τι έχουν αντιμετωπίσει, κυρίως αμυντικά από τον ΠΑΟΚ. Φρόντιζε ο ΠΑΟΚ στον παίχτη αυτόν να του κλείνει τη δεξιά τρίπλα, το δεξιό διάδρομο, βεβαίως, και ας πάει βεβαίως αριστερά και ας το άρμε αριστερή τρίπλα. Ακριβώς. Γιατί είχαν διαβάσει ότι έτσι είναι πολύ άστο. Είναι χειρότερος, τέλος πάντων. Όπως ας πούμε, ο ΠΑΟΚ χθες ελάχιστα η μπάλα κούμπησε στον Μπόγρι, αν
το όσα ήταν μέσα. Δηλαδή ο Μπόγρης δεν πήρε την μπάλα κοντά στο καλάθι, που όντως θα το πει και ενώ μπορεί να είναι πολύ δυνατός. Πήρε 4 σούτ από την περιοχή, από τα 4 μέτρα. Έβαλε... δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι κάτι δίνεις, κάτι θυσιάζεις. Ωραία, και εκεί θες, αν ο Μπόγρης τα βάζει για τα 5, το συνήθως δεν βάζει. Έτσι. Στο Σβεστοχώρι δεν για το έχει μετακόμισε εσύ ή σε Σβεστοχώρι ακόμα? Έχεις πετύχει πάνω στη μετακόμιση. Ναι, αγόρι μου, γιατί δεν έχει σήμα τώρα. Είσαι στο Σβεστοχώρι ακόμα. Ναι, μετακινήθηκα, συγγνώμη, μετακινήθηκα. Εντάξει. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι ο Πάοκ προφανώς και κάποια πράγματα τα θυσίασε χθες, όπως κάνει πάντα με καλύτερες ομάδες. Όταν παίζεις με έναν καλύτερο αντίπαλο, θα θυσιάσει κάποια πράγματα. Θα του δώσει κάποια σουτ, ελπίζοντας ότι βλέποντας και τα ποσοστά των παιχνών δεν θα βάλουν, για να είσαι μέσα στο μάτς. Αυτό έγινε χθες για τον Πάοκ. Ο μοναδικός ο οποίος του ξέφυγε, να το πω, από αυτό το πλάνο ήταν ο Καναδός που έβαλε τα 5 τρίποντα. Και μάλιστα τα 3 από αυτά ήταν από το σημείο που ευστοχεί, από το σημείο που σουτάρει και βάζει. Γι' αυτό λέω ότι ο Πάο κάποια πράγματα διάβασε πολύ καλά, έδωσε κάποια σουτ στους Ισπανούς, κάποια δεν μπήκανε, τα περισσότερα μάλλον δεν μπήκανε, κάποια από αυτά μπήκανε. Ένα από αυτά τα κάποια ήταν και αυτό το τελευταίο του Ντόρνεκαμπ, που μπορεί να στοιχήσει, εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Έχουμε το πρωτάθλημα, ο Πάο με ποιον παίζει? Ο Πάο παίζει το Σάββατο με τα Τρίκαλα. Εντός? Ναι, εντός έδρας. Τα φορμαρισμένα Τρίκαλα. Τα φορμαρισμένα, αλλά και τα Τρίκαλα τα οποία έχουν σωθεί, εντάξει, που ήταν ο πρώτος του στόχος. Θεωρητικά κυνηγάνε να μπουν στα play-off, αλλά okay, θα δούμε αν θα το πτύχουν. Δεν είναι καμιά ομάδα δηλαδή, που καίγεται για την νίκη. Τα Τρίκαλα που είναι σε καλή κατάσταση. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, όχι απλά σε καλή κατάσταση. Από τα Χριστούγεννα και μετά είναι πολύ τα Τρίκαλα. Εντάξει, το σημαντικό για τον Πάο είναι σε αυτό το παιχνίδι, ό,τι και να γίνει, να κερδίσει, χωρίς απώλειες, όποιες και είναι αυτές, και μετά να συγκεντρωθεί 100% στο παιχνίδι με την Τενερίφη. Αμερικάνο θα πάρεις? Θα πάρει σίγουρα. Θα πάρει. Τώρα το αν θα τον έχει μέχρι το Σάββατο, θα φανταστώ είτε σήμερα είτε αύριο. Νομίζω ότι είναι θέμα, δηλαδή, απάντηση σε προτάσεις. Ο Πάοκ σίγουρα έχει στείλει 2-3 προτάσεις σε παίκτες και περιμένει τις απαντήσεις της θέσης του Σάιμπερτ, έτσι. Εικόνα δεν έχουμε. Ορίστε. Εικόνα, ποιοι μπορεί να είναι αυτοί, δεν έχουμε. Όταν έχουμε θα υπάρχει ενημέρωση βεβαίως. Απλά που δεν μπορεί να παίξει με την Τενερίφη. Όχι, δεν μπορεί να παίξει την Τενερίφη και δεν μπορεί να παίξει ούτε στην επόμενη φάση αν περάσει την Τενερίφη. Δεν μπορεί να παίξει την επόμενη. Όχι. Ντροπή. Αν δεν κάνω λάθος, δεν παίζει ούτε στο Final Four να περάσει. Αλλά αυτό θέλει ούτε το σίγουρο. Εντάξει, Νίκος, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά για να κλείσουμε την μπασκετική ενημέρωση με ό,τι συνέβη χθες και την επόμενη μέρα. Θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Αν μπορέσουν να αλλάξουν κανονισμοί και να γίνουν οι επιθέσεις 45 δευτερόλεπτα, θα είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Αν παραμείνουν στα 24, δύσκολα τα πράγματα. Είπαμε, ρε, πάλι θα είμαστε πολύ εύστοχοι. Θα κάνουμε παιχνιδάρα. Και όλα αυτά χθες έγιναν με τον Μακφάντε να είναι άστοχος, έτσι, και να έχει 8 πόντους, 9 πόσους είχε. Όλα αυτά. Αυτοί προλαβαίνουν να πάρουν καμιά δηλητηρία σε 2-3 παίκτες να έχουν προβλήματα? Δεν είναι μπασκετικά, αυτά είναι εκτός αθλητικών ιδεοδών. Πήγε σε χθες καμιά πίτα. Είπε, έκανε η μάνα τον Μπόγρη. Τον πήγε, πες, δώσε τα παιδιά από ένα κομμάτι. Έκανε η μάνα μου. Εύκολα. αν και δεν νομίζω. Μπουγάτσα. Ο Γιώργος δεν είχε την πίτα στο μυαλό του χθες. τι θέλω να πω. Φαντάζεσαι να γίνει κανένα τέτοιο τώρα? Ποιος θα τα ακούει το χρυσό εδώ, φίλε? Δεν θα μας πρίξει. Άσε καλύτερα. Ας είναι υγιέστατα τα παιδιά. Ναι, δεν είναι τώρα να. Επειδή υπάρχει ενδεχόμενο να κλείσουμε 1:30, μια και μιλάει ο νέος προπονητής του Άρη και θα παρουσιαστεί ο κ. Κωστένογλου. Ο Κωστένογλου. Πήραν Κωστένογλου. Ναι. Θα. Πήραν Κωστένογλου. Πρέπει να βιαστεί. Καθαρά Δευτέρα έγινε η ανακοίνωση. Για τα μηνύματα. 40. Εννοείται, πότε θα είναι? Από 2 εισιτήρια. FM και ενώ πάω ποδόσφαιρο, είτε για. Όχι. Και για ΠΑΟΚ Ξάνθη και για ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πέτυχα κανένα δύο παίκτες του Άρη του κέντρου. Στον τροβάδι ναι. Κομποσκίνη, κανένα τέτοιο. Προετοιμαστείτε για νηστεία, για προσευχή. Και επίσης υπάρχει και η μεγάλη εβδομάδα, η κορύφωση προς το θείο δράμα, ο Γολγοθάς. Εκεί γύρω στο Πάσχα πάνε ο Γολγοθάς. Το δράμα καλύτερο, κάνει και κάτι ο Κλαρίνα από πριν. Να το κλειδώσουμε. Μα έτσι. Ναι. Τώρα μπαίνει με τα βαΐων και κλάδων. Το ρένουν με βάγια. Με τον Παϊού και κλαρίνουν. Τέλος πάντων. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα, παιδιά. Όχι, ρε, έχουμε ακόμα. Όχι, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά. Έχω μιλήσει μια ώρα για μπάσκετ. Τάνι, ρε, φίλε.
Εντάξει. Τι μπορεί, θέλει να πει ποιος πάλι. Ποιος είμαι, ρε φίλε. Το πιο σημαντικό, ο Ροδόπουλος είμαι. Και το πιο σημαντικό δεν το είπαμε. Ποιο? Ότι έχει σήμερα γενέθλια ο Σούλης Μαρκόπουλος. Ο Πολυνίκης προπονητής του ΠΑΟΚ. Τι υδροχός, βέβαια. Τι υδροχός, βέβαια. 68 χρονών. 68 χρονών. Αύριο έχουμε 2 Μαρτίου, ε. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ γίνεται 68. Ιχθύς, ναι. Ιχθύς, ρε. Η γενέθλια, βέβαια. Και αυτός και ο δικός μου. Ναι. 68. 68. Τι θα κεράσεις. Τι θα κεράσεις, θα φέρεις τίποτα. Τίποτα. Να φάμε. Γράφηκα ΕΠΑΟΚ, χρόνια πολλά στον αξεπέραστο Σούλη Μαρκόπουλο που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Ναι. Και η σημερινή ημέρα, ωστόσο, δεν είναι διαφορετική από όλες τις άλλες. Ο Πολυνίκης τεχνικός του. Στον ΠΑΟΚ, στο γήπεδο. Αυτό έλειπε με 15 χρόνια στον ΠΑΟΚ, είναι μείνει Πολυνίκης. Και ο άλλος 15 χρόνια ήταν. Και εκείνος Πολυνίκης είναι. Ναι. Στον ΠΑΟΚ, στο γήπεδο με μπάσκετ, όπως πάντα, happy birthday coach. Πάμε ΠΑΟΚ, αναφέρει το σχετικό post στο Facebook. 68. Ποιο αλήτη μου έλεγε την 72, ο Σλαμάς θα κάνει αυτά. Εντάξει ρε, 68, ναι. Μεγάλος και Σούλης. Μπράβο σου Μακοπούλου. 60 τον έχω εγώ, δεν δείχνει την ηλικία του. Φίλε, όταν κάνεις αυτό που κουστάει για δουλειά, ναι. Είσαι νέος. Η Αναδομό είναι μαζί μας. Αναδομό. Αγία Σοφίας 18. Η διαφορά στις ανακοινήσεις. Με πολλές ευκολίες πληρωμής. Με όλα τα σύγχρονα υλικά. Με επιλογές που μπορείτε να δείτε στο anadomo.pavlaanakinesi.gr. Με ένα τηλέφωνο στο 2311-241-508. Όλα αυτά στην Αναδομό. Λοιπόν, και Burger & Shake στην Κούσκουρα. Εκεί από την Μητροπόλεως όπως τρίβεις αριστερά, αμέσως στο αριστερό σου χέρι, στα παλιά τα γκούντις. Η πιο φρέσκα πρόταση για μπέργκερ στη Θεσσαλονίκη ανοίγει από νωρίς, από τις 12 το μεσημέρι, πάει μέχρι πολύ αργά τη νύχτα, μέχρι τις 3 η ώρα και έχει μπέργκερ από 100% μοσχαρίσιο φρέσκο κρέας, τηγανιτές πατάτες πολύ ωραία κομμένες, σμούθις, πολύ ωραίες αγκριές, milkshake, ό,τι θέλετε, εκεί θα πάτε και θα εκμεταλλευτείτε και την προσφορά αν δουλεύετε εκεί στην γειτονιά, διότι όσοι δουλεύετε καθημερινά κάπου εκεί γύρω, έχετε έκπτωση 15% σε όλα τα προϊόντα, αρκεί να βρείτε την κάρτα, την εκπτωτική του Burger & Shake. Σήμερα στον Πειρατή, βραδιά με ελληνικό ροκ, με τρύπες, με ξύλινα σπαθιά, με Σιδηρόπουλο, Τζίμι Πανούση, Πουλικάκο και πολλούς πολλούς ακόμη να έχουν την τιμητική τους στον Πειρατή. Που έχει βέβαια και όλα τα άλλα με μπύρες, με μπέργκερ. Απλώς το βράδυ, ξεχωριστό πρόγραμμα με ελληνικό ροκ στο μεγαλύτερο beer and rock bar ανατολικά στη Θεσσαλονίκη. Μάλλον μία και μισή θα κλείσουμε, άρα έχετε λίγη ώρα ακόμα για τα μηνύματα. Ένα μήνυμα, διεκδικείτε δύο εισιτήρια. Και για ΠΑΟ Ξάνθη και για ΠΑΟ Ολυμπιακός. Με ένα μήνυμα, δύο εισιτήρια. Στην εκπομπή FM γράφετε και ενώ πάω ποδόσφαιρο και αποστολή στο 54526 το μήνυμά σας. Ο διαγωνισμός σου τους μπέρδεψε λίγο. Την καλησπέρα σε όλους όσους στέλνουν μηνύματα και εκδικούν εισιτήριο και για το ΠΑΟ Ξάνθη και για το ΠΑΟ Ολυμπιακός. Και μας γράφουν και διάφορες ευχές. Λογικά μία και εμείς θα κάνουμε την κλήρωση. Ναι, γιατί μετά έχουμε. Δεύτερη ώρα με κέντρο μπαταρίας Ιταλός εδώ στην εκπομπή. Αλλάζουν μπαταρία 24 ως 24 ώρο, 2310 545 999 για να επικοινωνήσετε. Τρία καταστήματα, Σικές Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης. Τώρα στο μπασκετικό ένα ακόμα μήνυμα να διαβάσουμε για να κλείσουμε την αναφορά μας, αφού είπαμε και χρόνια πολλά στο Σούλη Μαρκόπουλο. Το αξιοπερίεργο του αγώνα ήταν ότι πήραμε τις διαφορές παίζοντας με γρήγορο τέμπο. Ναι. Μεγάλη εμφάνιση Μιλένοβιτς, ίσως η καλύτερη του φετινή, γράφει φίλος. Απλά δεν μπορείς να πας 40 λεπτά σε αυτό το τέμπο, απαγορεύεται. Απαγορεύεται και οι πιο πολλές επιθέσεις του ΠΑΟΚ επιβάλλεται να πάνε κοντά στο καλάθι. Όπου, εντάξει, εκεί είναι το κακό ότι υπάρχει εμπιστοσύνη μόνο στον Γκλάντον. Όχι κακός υπάρχει εμπιστοσύνη στον Γκλάντον. Δεν φαίνεται να υπάρχει έτσι άλλη λύση. Εντάξει, και ο Μαργαρίτης φυσικά το παλεύει. Είναι λίγες οι λύσεις κάτω το καλάθι για ένα παιχνίδι που θα κριθεί εκεί και το δεύτερο. Όσο πιο αργά μπορεί ο ΠΑΟΚ να παίξει. Αφήνουμε τον μπάσκετ. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Όπου επικρατεί μια παγωμάρα. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το 1-1 της Κυριακής αλλά και η εμφάνιση δημιουργεί ένα έτσι λίγο βαρύ κλίμα. Μέσα αλλά και έξω από την ομάδα και γύρω από την ομάδα. Τώρα, λογικό παράλογο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το καταλαβαίνουν όλοι. Το καταλαβαίνουμε και εμείς με τα εισιτήρια. Το καταλαβαίνουν και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ
με το γεγονός ότι για ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 4 μέρες, 5 πριν το παιχνίδι είναι ήπια, είναι χαλαρή η κίνηση, δεν είναι πολύ μεγάλη, δεν είναι και ανύπαρκτη, αλλά είναι έτσι σε πολύ χαλαρούς ρυθμούς. Τώρα όλο αυτό μπορεί να βγει σε καλό, επαναλαμβάνουμε, γιατί ποτέ ο ΠΑΟΚ όταν πήγαινε ανεβασμένος και ψηλωμένος σε τέτοιου είδους μάτς, και το πρώτο της Πέμπτης του κυπέλου, αλλά και το δεύτερο της Κυριακής, αν τα αντιμετώπιζε αφιψηλού, όταν τα αντιμετωπίζει αφιψηλού, συνήθως την πατάει. Τώρα που υπάρχει πίεση, υπάρχει λίγη μουρμούρα και εντός και εκτός και δεν υπάρχει και πανηγυρικό κλίμα, μπορεί να βγει σε καλό, μπορεί να βγει σε πολύ καλό αυτό. Άλλο μάτς της Πέμπτης, και είναι και άλλος ο αντίπαλος, κακά τα ψέματα, είναι η Ξάνθη, και είναι και μάτς κυπέλου που χρειάζεται πολύ προσοχή. Άλλο το μάτς Κυριακής, όπου μπορεί να πιστεύαμε το προηγούμενο διάστημα ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος στο Ολυμπιακό αυτή την περίοδο, ότι μπορεί και πρέπει να κερδίσει εύκολα. Πλέον νομίζω ότι η αισιοδοξία έχει λίγο μετριαστεί, δηλαδή δεν μας έχει δείξει ο ΠΑΟΚ σε μεγάλα μάτς ότι μπορεί να επιβληθεί τόσο πολύ το αντιπάλου. Γυρίζει ο Κάνιας. Δεν είναι καθόλου σίγουρο. Ναι, εννοώ ότι με Κάνιας είμαι πιο αισιόδοξος αυτό. Δεν είναι καθόλου σίγουρο θα παίξει την Κυριακή. Χθες άκουσα ότι θα είναι και έκπληξη. Λέγανε εντός ομάδας. Τώρα, αν είναι παραπλανητικό, οκ, okay, εντάξει, και αυτό παίζει. Αλλά μου λένε ότι θα είναι. Είναι δύσκολο πολύ. Νομίζω να παίξει την Κυριακή. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, όταν δεν έχει τον Κάνιας, δεν μπορεί να βγάλει σειρά αγώνων χωρίς να έχει διακυμάνσεις στην αποδοσή του. Αυτό είναι γνωστό, φαινόταν από το καλοκαίρι. Και εντάξει, τώρα ας το μην αρχίσουμε πάλι, γιατί θα γίνουμε κακοί. Απλά μερικά πράγματα δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτεται το ποδόσφαιρο πολλές φορές. Πραγματικά αυτό γκολ από τα λίγα. Τέλος πάντων. Και με τον Κάνιας μέσα στα μεγάλα μάτς είναι διαφορετική εικόνα. Εντάξει, όμως και να το κάνουμε. Είναι διαφορετική εικόνα. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη παραγωγή φάσεων, άλλος ρυθμός. Εντάξει, όταν υπάρχει ανταγωνισμός εννοείται, αλλά πού απειληθήκαμε σε μεγάλο παιχνίδι με τον Κάνιας μέσα. Απειληθήκαμε στο Καραϊσκάκη που φάγαμε goal offside, από τον ημίχρονο που βγήκε ο Κάνιας, ήρθε ο κατήφορος. Πού απειληθήκαμε με τον Παναθηναϊκό, με το σουτ που ακόμα πάει μέσα. Άλλη ευκαιρία δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Με την ΑΕΚ, μας έκανε φάση ΑΕΚ. Το κυρίαρχο στοιχείο του ΠΑΟΚ δεν είναι η αμυντική του συμπεριφορά, είναι η επιθετική δημιουργία. Ναι, βρε αγόρι μου, αλλά είναι και ισορροπία στα μεγάλα παιχνίδια. Δεν μπορεί να είσαι ό,τι να είναι. Στα μεγάλα παιχνίδια μετράει η ισορροπία. Με τον Κάνια συνέχεις. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα χάνεις βαθμούς στο Καταλτζόγλου με Κάνιας. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν ξέρω. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν ξέρω. Καλά. Αυτό που ξέρουν ότι δεν είναι καθόλου σίγουρη η παρουσία του την Κυριακή. Καθόλου σίγουρη. Γιατί την Πέμπτη δεν το συζητάμε. Είναι μεγάλη κουβέντα, εννοείται. Για την Πέμπτη το συζητάμε, για την Κυριακή είναι δύσκολα τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ βαρύ πρόγραμμα, πιο βαρύ από το ΠΑΟΚ. Έχει και Ευρώπη πλέον, παίζει την άλλη εβδομάδα με την Μπεσίκτας. Παίζει Πέμπτη βράδυ κύπελο, πιο δύσκολο μάτς εκτός έδρας. Έχει ταξίδι για την Κυριακή. Έχει πλέον σίγουρα λιγότερες λύσεις. Σίγουρα έχει λιγότερες λύσεις. Ολυμπιακός. Βέβαια. Και δεν είναι τόσο ποιοτικός φυσικά. Δεν έχει και τρεξίματα βασικά. Τόλμησε να πουλήσει και τους δύο καλούς παίκτες που το απέμειναν μετά το καλοκαίρι, Μιλιβόγεβιτς και η Ντέγε. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορούμε να είμαστε. Φίλε, αυτά τα δύο δεν είναι. Και ο Κάτσε και ο Χαρίσης είναι πιο οχτάρια από εξάρια. Το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Δεν είναι εξάρια αυτά. Δηλαδή, άλλο είναι το εξάρι. Να μάθουμε να ξεχωρίζουμε λίγο. Ναι, έχουν στοιχεία που μπορούν να παίξουν στο 6, αλλά δεν είναι το επίπεδο Κάνιας. Ο Χαρίσης για μένα ήταν εκπληκτικός σαν οχτάρι στο Καθατζόγλου. Ο μοναδικός παίκτης του ΠΑΟΚ που για μένα έπαιξε. Για τους δύο αντιπάλους. Τώρα εντάξει, θα παίρνουμε μαζί και τα δύο παιχνίδια, αλλά η Ξάνθη δεν έχει μεγάλα προβλήματα. Τώρα ο Παστεριανός είναι καινούριος και δεν έχει προσφέρει. Ο νεαρός ο στόπερ ο Χατζητερζόγλου, εντάξει, είναι ένας πιτσιρικάς. Κατά τα άλλα είναι καλά η Ξάνθη και κέρδισε τον Παναθηναϊκό, έχει ψυχολογία.
Και ο Ολυμπιακός, από ό,τι βλέπουμε τώρα εδώ σε ένα ρεπορτάζ, κάταγμα στα πλευρά ο Βιάννα. Κακό είναι αυτό για μας. Ναι, σωστό και αυτό. Το έβλεπα, πρέπει. Έχει πρόβλημα στα πλευρά μετά από μια φάση με τον οικονόμου. Μποτιέντα Κώστα, πιο έμπειρη. Ναι. Ο Βιάννα 2% θα ήταν. Δεν θυμάστε τι έγινε από τον γύρο. Ο Τζάρμα μπορεί να έκανε να τον πέσει 12 φορές. Φυσικά. Τώρα, ποδοσφαιρικό, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο. Ποδοσφαιρικό, εγώ λέω να κοιτάξουμε το αυριανό. Να τελειώσουμε αυτό που θεωρούμε δεδομένο. Καμιά φορά στο ποδόσφαιρο, όταν θεωρείς κάτι δεδομένο, σου γίνεται ταμπλά. Να είμαστε σοβαροί αύριο και βλέπουμε τώρα τη Κυριακή. Στις 4 για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι της Κυριακής. Μετά. Στο τακτικό κομμάτι. Στις 4 παρατέρου θα ακούσουμε παίκτες του ΠΑΟΚ που έχουν πάρει βραβείο τον τελευταίο καιρό. Ουσιαστικά θα ακούσουμε τις απόψεις τους για το πώς βλέπουν αυτή τη δύσκολη περίοδο. Όπου ο ΠΑΟΚ έχει μία νίκη σε 5 παιχνίδια. Ο Πέλκας, ο Μπίσης Βαρκέ, ο Μάτος. Θα μιλήσουμε με αφορμή διάφορες βραβεύσεις. 4 παρατέρου θα τους ακούσουμε εδώ στον Λίμπερο. Ο Τσίμιροτ που συμπλήρωσε κάρτες θα χάσει το match ΠΑΟΚ Λάρισα, που θεωρείται το πιο εύκολο, το πιο βατό μέσα στην επόμενη τετράδα, όπου ΠΑΟΚ παίζει, πρωταθλήματος, όπου ΠΑΟΚ παίζει με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Πανιόνιο και Λάρισα. Και εντάξει, αναφερθήκαμε και χθες στο Βόσνιο παίκτη της Κονιασπορ, για τον οποίο επιμένουν οι Τούρκοι ότι έγινε διαπραγμάτευση, ότι υπήρχαν ποσά, ότι ο ΠΑΟΚ έδινε... Κανα γκολ έβαλε αυτό. Έχει. Έχει πολύ καλά νούμερα. Αριστερό πόδι, νομίζω ότι είναι κοντός, αλλά δεν είναι κοντός, είναι 1,89. Είναι επιθετικός βεβαίως. Παίζει και στα άκρα, αλλά σεντερφόρ κυρίως παίζει. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον Μπρίγιοβιτς. Τώρα αν ενδιαφερθεί για άλλο σεντερφόρ, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Στις επόμενες συναγραφικές περιόδους. Ενημερωθήκατε χθες μέσα από το ΠΑΟΚ 24, είδατε και σχετικό βίντεο με τον παίχτη και τι έκανε πέρυσι στην τουρκική ομάδα. Διεξάγεται σήμερα η δίκη, συνεχίζεται, για το Κοριόπολης, το πρώτο σκάνδαλο, το μεγάλο. Σήμερα νομίζω είναι Κούγιας Πέος. Ναι, και σήμερα αναμένονταν να καταθέσει ο Κούγιας, που είναι ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας για Μπέο, Τσακογιάννη, όλη εκείνη την παρέα που εμπλέκεται. Δεν το έχει γυρίσει λίγο. Την πρώτη υπόθεση, έτσι, στην πρώτη. Άλλο το Κοριόπολης, άλλο η οργάνωση, η μετέπειτα οργάνωση. Έχει και κοινά πρόσωπα. Αλλά εκεί ήταν η πρώτη υπόθεση, θυμίζουμε, συνομιλίες για στοιχήματα, κυρίως τότε το 2011. Φτάσαμε το 2017 να δικάζεται. Δώστε κοντά. Κοντά στην παραγραφή. Ναι. Εντάξει, ακόμα δικάζεται και πήρε αναβολή η Siemens, ρε παιδιά. Τώρα τι, το Κοριόπολης. Για το Κοριόπολης 2, το μεγαλύτερο σκάνδαλο μεταπολιτευτικό στην Ελλάδα. Και λέει ότι στην έδρα, λέει, του δικαστηρίου, ένας από την έδρα είχε εκτάκτως ένα πρόβλημα και πήρε αναβολή με ξύλι. Είχε εκτάκτως ένα πρόβλημα και το ξέραν όλοι οι δικηγόροι. Ότι θα έχει εκτάκτως ένα πρόβλημα. Δηλαδή ήταν τόσο έκτακτο που το ξέραν από πριν. Πάμε, έχουμε διοργανώσεις Final Four κυπέλου σε handball, σε volley και έχουμε τα οργανωτικά θέματα. Διάφορα ζητήματα. Είδαμε χθες μια, διαβάσαμε στο ΠΑΟΚ 24 μια συνέντευξη του κυρίου Πετρίδη, έφορο της ομάδας handball, να προτείνει να είναι έτσι πολύ πιεστικός, πώς να το πω, γιατί στο κύπελο, στο handball, το Final Four πρέπει να γίνει στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να γίνει στο Παλατάκι. Ο Γιάννης Παρασκευάδης έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Γιάννη, μας ακούς? Έλα, σας ακούω πεντακάθαρα. Μας ακούς τώρα. Από πού να ξεκινήσουμε, το handball?
να ξεκινήσουμε από το handball, σχετικά με το Final Four. Τι, καταρχάς, οι τέσσερις ομάδες είναι? Είναι ο ΠΑΟΚ, ο Πανελλήνιος, ο Φίλιππος Βέρειας και η Χανθ. ΠΑΟΚ, Φίλιππος Βέρειας στο ένα ζευγάρι, Χανθ, Πανελλήνιος στο δεύτερο ζευγάρι. Μάλιστα. Ωραία. Από την αρχή υπήρχε ένα σκεπτικό στην ΟΧΕ, στην Ομοσπονδία, ότι αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ το Final Four θα γίνει στην Κοζάνη. Αν κερδίσει την παρουσία του. Αν κερδίσει την παρουσία του ΠΑΟΚ, το Final Four θα γίνει στην Κοζάνη. Και αν έχανε ο ΠΑΟΚ την πρόκριση, τότε τη διοργάνωση θα γινόταν στην Αθήνα. Σε ένα καινούριο γήπεδο που γίνεται στο ΑΚΑ από κάτω, ένα βοηθητικό, το οποίο το έχουν μετατρέψει σε γήπεδο το τελευταίο 1,5 μήνα. Δεν πέρασε η έξινη δικαίας, πέρασε ο ΠΑΟΚ όπως γνωρίζουμε όλοι. Και η ΟΧΕ συνέχισε τις δικές της επαφές για να φέρει τη διοργάνωση στην Κοζάνη. Ναι. Υπήρξε επίσημη αντίδραση από τον Πετρίδη, τον κύριο Πετρίδη, τον δεύτερο του τμήματος, ο οποίος εύλογα αναρωτήθηκε στην ΟΧΕ, καλά ρε παιδιά, άμα περνούσε η έξινη δικαίας το κάνατε στην Αθήνα, τώρα που πέρασε ο ΠΑΟΚ θα το κάνετε στην Κοζάνη, 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ναι. Κάπου είδαν στην ΟΧΕ ότι σαν να έχει δίκιο πάνω σε αυτό που λέει ο κύριος Πετρίδης, τον είπαν εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι το Παλατάκι είναι ένα από τα γήπεδα τα οποία πρώτα απ' όλα μπορεί να έχει προδιαγραφεί για την ασφάλεια του γηπέδου. Είναι ασφάλεια, την τηλεοπτική κάλυψη, την προβολή. Πρώτα είναι η ασφάλεια, άλλο, ναι. Αυτά τα δύο. 10 πράγματα. Ναι. Απλά λέει θέλουμε 5 πράγματα. 5 συγκεκριμένα πράγματα, γιατί την τελευταία φορά που κάναμε τη διοργάνωση στο Παλατάκι δεν είχε κόσμο. Και η εικόνα ενός γηπέδου που χωράει 8.000 να έχει 3.000 κόσμο δεν είναι καλή για το άθλημα. Όπως μετέφεραν στην τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. 3.000 φίλαθλοι σε έναν αγώνα handball, πού το ξαναείδαν δηλαδή και το θεωρούν λίγο. Στο ΠΑΟΚ Διομήδης που έγινε ο τελικός στο Παλατάκι. Είναι, τι ήταν λίγοι, 3.000, πότε ξανά έχει αγώνας handball 3.000 φίλαθλοι. Αυτοί αυτό που λένε είναι ότι δεν φαίνεται ωραία η εικόνα στο τηλεοπτικό φακό για το άθλημα του handball. Να έχει μόνο 3.000 κόσμο σε ένα τόσο μεγάλο γήπεδο. Και γι' αυτό δεν θέλαν το Παλατάκι. Δηλαδή προτιμούν να πάνε σε ένα γήπεδο. Με 4.000 κόσμο. Όχι, να πάνε σε ένα γήπεδο 800 θέσεων και να είναι κατάμεστο. Ναι, από αυτό που καταλαβαίνω, ναι. Και τέλος πάντων, εντάξει. Έγινε τέλος πάντων η αντιδράση. Ναι, και πώς θα σε διαβεβαιώσει ο άλλος ότι θα έχει, ναι, θα έχει 5.000, θα έχει 6.000. Πώς θα γίνει αυτό. Θα καταλήξω. Μάλιστα. Έγινε η αντιδράση από τον κύριο Πετρίδη και ζήτησε η Ομοσπονδία 4-5 πράγματα. Ναι. Τα πιο πολλά δεν είναι τόσο σοβαρά. Το ένα σοβαρό είναι ότι ζητάει, για παράδειγμα, ότι ο ΠΑΟΚ θα αναλάβει την προπόληση των εισιτηρίων και θα έχει την ευθύνη να μην μπει ούτε ένας τζάμπα οπαδός μέσα. Έτσι, από τα σημαντικά. Εύκολο. Επίσης, από τα σημαντικά που ζητάει είναι ότι... Εύκολο. Από τα σημαντικά επίσης που ζητάει, παιδιά, είναι ότι θέλει το γήπεδο 3 μέρες. Ναι. Δηλαδή, να κλείσει, 25, ναι, 25 θα γίνουν οι ημιτελικοί, 26 ο τελικός, από 24 οι προπονήσεις των ομάδων. Έλα όμως που εδώ έχει ΠΑΟΚ, από όσο έμαθα, στο μπάσκετ αγωνιστική υποχρέωση ΠΑΟΚ Προμηθέας και είναι και η συνδρομητική τηλεόραση που θα πρέπει να δεχτεί να αλλάξει ημέρα. Να κάνουμε ένα τηλέφωνο, εντάξει. Μαρτίου, έγινε, Μαρτίου, έγινε, σήμερα, ναι, έγινε σήμερα το πρωί η σύσκεψη των ανθρώπων της ΚΑΕ μαζί με τον κύριο Πετρίδη. Μάλιστα. Και αυτό που μετέφεραν οι άνθρωποι της ΚΑΕ είναι ότι ναι, μεν θέλουμε να σας βοηθήσουμε, θέλουμε να σας στηρίξουμε για να φέρετε το Final Four εδώ πέρα στη δικιά μας την έδρα, τη φυσική έδρα του ΠΑΟΚ. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα, λένε στον κύριο Πετρίδη. Ότι δεν είναι μόνο η Νόβα, είναι και το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ότι ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση που περάσει την Τενερίφη και πάει παραπέρα, θα έχει ακόμα πιο πολλές υποχρεώσεις και θα είναι ακόμα πιο δύσκολο για την ΚΑΕ να δώσει το γήπεδο. Επομένως πλέον, για να δεχτεί η Ομοσπονδία το Παλατάκι, θα πρέπει πρώτα να δεχτεί η Ομοσπονδία ότι δεν δέχεται πλέον το deadline το οποίο έχει θέσει και το οποίο είναι μέχρι την προσεχή Παρασκευή. Ναι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ, ναι μεν, δέχτηκε όλα όσα είπε ο ΧΕ, αλλά με την ΚΑΕ δεν τα βρήκε τελικά. Δεν μου λες, γιατί ο ΠΑΟΚ, η διοίκηση, έχει θέμα να πάει στην Κοζάνη, όπου είναι πολύ ΠΑΟΚ, δηλαδή η περιοχή εκεί είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο θέμα ότι δεν πάμε στην Κοζάνη. Το θέμα του ΠΑΟΚ είναι ότι πιστεύει ότι αυτό που λέει ο Σταύρος, ότι με τον Παλατάκι θα μπορέσει να φέρει πιο πολύ κόσμο στο άθλημα, ότι δεν θα γίνει το μικρό σε θέματα ασφαλείας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εισόδους στο γήπεδο. Εντάξει, δεν υπάρχουν και τώρα φανατικοί των άλλων ομάδων, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Γιάννη, το γήπεδο αλλά... στην Κοζάνη χωράει 4.000. Ναι, χωράει 4.000. Γεμάτο θα είναι. Χωράει. Γεμάτο, και μίλησα σήμερα με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος μου μετέφερε ότι το 90% της πόλης και του νομού είναι ασπρόμαυρο. Για μας, λέει, θα είναι χαρά και ευλογία
θα σηκώσει ο ΠΑΟΚ έναν τρόπο μέσα στην πόλη μας. Νομίζω δεν είναι κανένα πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ να πάει στην Κοζάνη, ίσα ίσα θα είναι καλύτερα. Πιο πολύ κόσμο θα έχει. Αυτά ήταν τα δεδομένα, ότι η ΚΑΕ τελικά δεν δέχτηκε στην πρώτη φάση. Άρα όμως το συμπέρασμα είναι ή εδώ ή στην Κοζάνη. Δεν, αυτό ή εδώ είναι. Στην Κοζάνη. Εντάξει. Ή εδώ ή στην Κοζάνη. Εντάξει. Δεν τρέχει τίποτα, νομίζω. Απλά αν δεν δεχτεί η Ομοσπονδία, που λογικά δεν θα δεχτεί, γιατί έχει δώσει deadline μέχρι την Παρασκευή για να διευθετήσει ο ΠΑΟΚ το γήπεδο, τότε πάει η Κοζάνη. Δεν με χαλάει καθόλου. Εντάξει. Okay. Είπαμε 24, εκεί 25, 26. 25 με τελική, 26 ο τελικός. Ωραία. Αυτά εσύ για το handball, έτσι. Μας τα περιγράψεις, ναι. Και μάλλον την Παρασκευή θα ξέρουμε τι θα συμβεί. Ναι. Για το βόλεϊ. Για το βόλεϊ, παιδιά, εγώ όσο περνάνε οι μέρες, όλο και πιο πολύ το επιβεβαιώνω, το Final Four θα γίνει στο Αλεξάνδριο. Περιμένουμε την ανακοίνωση απλά, από την Ομοσπονδία. Ναι. Δεν ξέρω γιατί από την Ομοσπονδία δεν το ανακοινώνουν ακόμα. Πριν από 4 μέρες μου είχαν μεταφέρει ότι περιμένουν το OK από την περιφέρεια. Γι' αυτόν τον λόγο δεν το έχουν ανακοινώσει ακόμα. Αλλά άμα πας τώρα και ρωτήσεις τους διοικούντες της κάθε ομάδας που έχει περάσει, τους αθλητές, τους προπονητές και όλοι λένε Αλεξάνδριο. Δηλαδή είναι ήδη γνωστό μέσα στον κόσμο το βολεϊκό. Οι ημέρες εκείνες είναι, αν δεν κάνω λάθος, 18-19. Α, το προηγούμενο. Γιατί είμαι και έξω τώρα. Μάλιστα. Ωραία. Είναι μια εβδομάδα πριν. Ήταν ίδιες ημερομηνίες με το handball και πήγε το handball μια εβδομάδα μετά. Ωραία. Μια για χαρά. Να μην συμπίπτουν. Μια χαρά. Άσε που νομίζω ότι έχει κάπου εκεί διακοπή στο ποδόσφαιρο. Παίζει να έχει, ναι. Ή το ένα ή το άλλο δεν έχει ποδόσφαιρο. Θα γεμίσουμε τα Σαββατοκύριακα με βόλεϊ και handball. Μια χαρά. Έχουμε κάτι άλλο από τα δύο τμήματα. Όχι, το παιχνίδι με το βόλεϊ με τον Φίνεκα θα γίνει την Παρασκευή τελικά. Σημαντικός αγώνας. Ναι, θα γίνει την Παρασκευή τελικά. Η προπόνηση κυλάει με κανονικούς ρυθμούς, δεν υπάρχουν προβλήματα. Γιατί δεν έπαιξε ο Ντάντε και ο Πασαδόρος. Τακτικές. Θέμα τακτικής από τον κύριο Καλαμαζίδη. Ξεκάθαρα. Όπως είχε αφήσει τον Σαφράνο με δύο παιχνίδια εκτός που ήταν ντεφορμέ, έτσι τον χρησιμοποίησε σε όλο σχεδόν τον αγώνα με τον Ηρακλή. Το θέμα είναι ότι η ομάδα και χθες στην προπόνηση που πέρασε μια βόλτα και γενικά μετά και τον Ηρακλή υπάρχει μεγάλη συζήτηση με το σερβίς. Γίνεται μεγάλη δουλειά πλέον στο σερβίς πάνω. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν πολύ έχουμε άσο σε κανένα παιχνίδι. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε δύο άσους μέσω όρος σε κάθε παιχνίδι. Γιατί και ο Σαφράνοβιτς που ήταν όπλο δεν είναι φέτος αυτό πάνω όπλο στο σερβίς. Όπως και δεν είναι ο Ντάντε ακόμα. Πέρσι παίρναμε άσους από τον Χιμένεθ. Από το Σεπέδα, από το Γιαμπλόνσκι. Είχαμε πολύ καλά. Από το Λί έπαιρνες πολλές φορές. Ναι, έχει σερβις Τζαμ Φλότ, λέγονται αυτά. Ναι. Ωραία. Τζαμ Φλότ, ο Τερζής, εντάξει. Ναι. Λί, Τερζής. Ποιος άλλος έκανε. Α, ο Πατακίδης, όπως και φέτος. Ωραία. Δεν έχουμε σερβις. Όχι. Είναι μεγάλο θέμα και πρέπει να γίνει βελτίωση άμεσα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ευνοεί το πρόγραμμα των ΠΑΟΚ για να τερματίσει και στη δεύτερη κανονική διάρκεια, στη δεύτερη θέση κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Έχει λίγο πιο δύσκολο πρόγραμμα ο Παναθηναϊκός, αλλά ας το δούμε και στην πράξη αυτό. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Έγινε, Γιάννη. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Το handball έχει ενδιαφέρον γιατί είναι και η Χάνθ πρώτη φορά που πέρασε σε τετράδα. Μπράβο. Ο Φίλιππος Βέρειας είναι από κοντά. Αν γίνει Θεσσαλονίκη, θα έχει πολλαπλό ενδιαφέρον ο κόσμος να το παρακολουθήσει. Άρα εδώ και στις δύο διοργανώσεις ο ΠΑΟΚ δίνει τα μεγάλα μάτς, τα πιο δύσκολα θεωρητικά, στους ημιτελικούς. Ναι. Έτσι, στο handball με τον Φίλιππο και στο βόλεϊ με τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Και επίσης να πούμε ότι τα κενά για αγώνες ποδοσφαίρου είναι 25-26 Μαρτίου, δεν έχει αγωνιστική. Ναι. Και 16-17 Απριλίου πάλι δεν έχει αγωνιστική. Πάσχα. Πού είναι Πάσχα. Κλήθηκε ο Μάριος Σιαμπάνης στις προπονήσεις της Εθνικής Νέων, αν κατάλαβα καλά. Ναι. Κυκλοφορούν και τα εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Φοίνικα Σύρου. Εντάξει, αυτό είναι την Παρασκευή. Θα κάνεις κλήρωση, σιγά σιγά. Ξέρω εγώ, πρέπει να ενημερωθούμε. Λογικά θα πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα, και ας βγάλει την άκρη. Και θα επιστρέψουμε με την κλήρωση και λογικά με σύνδεση για την. Μιλάω από την Τιστουάρη, εντάξει. Στην εξή τύπου την παρουσίαση του κλήρου. Μη φάμε χρόνο. Είναι καλό ή ονό το ότι ανακοινώθηκε Παρασκευή 41η μέρα. Και θα παρουσιαστεί ουσιαστικά την ώρα του ΠΑΟΚ 24. Αυτά είναι καλά. Μας αρέσουν. Ξεκινάει 1:30. Δεν ξέρουμε.
Τι να κάνουμε τώρα, κάνουμε την κλήρωση. Κάνουμε την κλήρωση να είμαστε σίγουροι. Ναι, ναι, να μην αδικήσουμε. Και μόλις επιστρέψουμε, μπορεί να πρέπει άρον-άρον να πάμε. Γιατί έχει και διαφημίσει 2-3 λεπτά. Ωραία. Τρεις φίλοι, Χρήστο, θα κερδίσουν εισιτήρια και για το ΠΑΟΚ Ξάνθη και για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Χρήστο, τρία νούμερα από το 1 μέχρι το 51. Τρία από το 1 μέχρι το 51. 17. Ναι. 36. Και 45. Μέχρι να πει ο Χρήστος, εγώ θα πω τους χορηγούς. Βασικά τον Ιταλό που είναι στην παρέα μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αν είστε επαγγελματίες και έχετε μαγαζί κάθε είδους μπαταρία, θα τη βρείτε εκεί στον Ιταλό, σε χονδρική και ηλιανική πώληση. Αν είστε ιδιώτης και έχετε μείνει από την μπαταρία με το αυτοκίνητο ή τη μηχανή σας, τηλεφωνείτε 24 ώρες το 24ωρο στο 545-999 και έρχονται επιλόπου και σας την αλλάζουν. Τρία καταστήματα σε Σικές, Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης. 2-3-10 είπαμε, 545-999 για τον Ιταλό. Λοιπόν, βρήκαμε και τους τρεις τυχερούς. Είναι δύο κύριοι, μία κυρία. Η κυρία Ηλιάδου, 758 τελειώνει το τηλέφωνό της. Ο κύριος Λαναράς, 381 το τηλέφωνό του. Τερματοφύλακας, καλώς. Και ο κύριος Παπουτσής, 730 το τηλέφωνο. Παπουτσής, Λαναράς και Ηλιάδου κερδίζουν εισιτήρια και για το ΠΑΟΚ Ξάνθη και για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ίσως και αύριο το πάμε κάπως έτσι, ίσως. Εντάξει, και αύριο γιατί είναι και η μέρα του μάτς και μετά μας έχει μείνει μια Παρασκευή μόνο για απόδοση. Είναι ότι... πιθανό. Ναι. Είναι πιθανό. Πάμε να κλείσουμε. Στο διάλειμμα. Δεν ξέρω. Εντάξει, θα δούμε, θα επιστρέψουμε. Θα είμαστε stand-by, ναι. Αλλά βασικά και το ήδη, επόμενο... ήδη ο Χρήστος Ανδρός είναι εδώ, να ξέρετε, μην ανησυχείτε. Έτσι και ας και 2 με 3 αυτός θα σας κάνει παρέα ραδιοφωνική. Οπότε ή θα πούμε ένα γεια ή θα συνδεθεί κατευθείαν με Χρήστο Τσαλτίδη μετά τις διαφημίσεις που ακολουθούν. Το βασικό θέμα πάντως θα είναι η παρουσίαση του νέου προπονητή του Άρη.